678. Σελίδα 678. Είναι από το κεφάλαιο Ζήτα και εδάφιο 21 του βιβλίου Ιερεμίας ο προφήτης. Ζήτα 7:21. Σελίδα 678. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Προσθέσατε τα αλλοκαυτώματά σας εις τα θυσία σας και φάγετε κρέας. Διότι δεν ελάλησα προς τους πατέρας σας, ουδέ έδωκα εις αυτούς εντολάς καθήν ημέραν εξήγαγον αυτούς εκεί εις Αιγύπτου περί ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Αλλά των λόγων τούτων προσέταξα εις αυτούς λέγον. Ακούσατε τη φωνή μου και θέλω είστε ο Θεός σας και εσείς θέλετε είστε λαός μου. Και περιπατείτε εν πάσες τες οδείς τας οποίας διόρισα εις εσάς δια να ευημερείτε. Πλην δεν ήκουσαν ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλλά περιπάτησαν εν τες βουλές, εν τες ορέξεση της πονηράς αυτών καρδίας και υπήγον εις τα οπίσω και ουχή εις τα εμπρός. Αφής ημέρας εξήλθον οι πατέρες σας εκεί εις Αιγύπτου έως ημέρας ταύτης εξαπέστειλα προς εσάς πάντας τους δούλους μου τους προφήτας καθημέραν εγυρώμενος πρωί και αποστέλων. Πλην δε μη υπήκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλλά εσκλήριναν τον τράχυλον αυτών και έπραξαν χειρότερα των πατέρων αυτών. Δια τούτο θέλεις λαλήσει προς αυτούς πάντας τούτους τους λόγους και δε θέλους εσύ ακούσει. Και θέλεις φωνάξει προς αυτούς και δε θέλους εσύ αποκριθεί. Θέλεις όμως υπή προς αυτούς. Τούτο είναι το έθνος τον οποίον δεν ακούει την φωνή Κυρίου του Θεού αυτού, δε δέχεται παιδείαν. Η αλήθεια εξέλιπε και χάθη από του στόματος αυτών. Κούρευσον την κεφαλή σου Ιερουσαλήμ και απόρριψον τα στρίχας και ανάλαβε θρήνον επί τους υψηλούς τόπους, διότι ο Κύριος απέρριψε και εγκατέλειπε την γενεάν κατά της οποίας οργίστη. Διότι οι Ιούδα έπραξαν πονηρά ενώπιόν μου, λέει ο Κύριος. Έθεσαν τα βδελήγματα αυτών εν το οίκο εφών εκλήθη το όνομά μου δια να μιάνωσιν αυτών. Και οκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Τοφέθ, ώστις είναι εν τη φάραγγη της οδού ενόμ, η ανακαίωση τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών εν πυρή, το οποίον δεν προσέταξα, ουδέ ανέβη επί την καρδία μου. Δια τούτο ιδού έρχονται η μέρα, λέει Κύριος, και ας καθάς δε θέλει ονομάζεστε πλέον Τοφέθ, ουδέ φάραγξ του ιού ενόμ, αλλά η φάραγξ της φαγής, διότι θέλουσι θάπτει εν το φεθ έως ού να μην υπάρχει τόπος. Και τα πτώματα του λαού τούτου θέλουσι είστε τροφήν εις τα πετεινά του ουρανού και στα θηρία της γης και δεν θέλει είστε ο εκφοβίζων. Και θέλω παύση από τον πόλεον του Ιούδα και από τον οδόν της Ιερουσαλήμ την φωνήν της χαράς και την φωνήν της ευφροσύνης, την φωνήν του νυμφίου και την φωνήν της νύμφης, διότι η γη θέλει κατασταθεί έρημος. Εν το καιρό εκείνο, λέει Κύριος, θέλουσιν εκρύψει τα οστά των βασιλέων του Ιούδα και τα οστά των αρχόντων αυτού και τα οστά των ιερέων και τα οστά των προφητών και τα οστά των κατοίκων της Ιερουσαλήμ από τον τάφον αυτών και θέλουν συναπλώσει αυτά κατέναντι του ηλίου και της σελήνης και κατέναντι πάσης της στρατιάς του ουρανού τα οποία ηγάπησαν και τα οποία ελάτρευσαν και ο πίσω των οποίων περιεπάτησαν και τα οποία εξεζήτησαν και τα οποία προσεκίνησαν. Δεν θέλουν συναχθεί ουδέ ταφεί. Θέλου συνείστε διακοπρίαν επί του προσώπου της γης. Και ο θάνατος θέλει είστε προτιμότερος παρά την ζωή νησάπαν το υπόλοιπον των αναπολιθέντων από εκείνης της πονηράς γενεάς, όσοι ήθελον μείνει εν πάση της τόπης, όπου ήθελον εξώσει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θέλει είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος, εάν της πέσει δε σηκώνεται, εάν της εκκλίνει δε θέλει επιστρέψει, διότι ο λαός ούτως Ιερουσαλήμ εστράφει παντοτινήν στροφήν, προσιλώνονται εις την απάτην, αρνούνται να επιστρέψωσιν, οι Κροάστην και ήκουσα. Αλλά δεν ελάλησαν εν ευθύτητη. Δεν υπάρχει ουδής μετανοών από τις κακίες αυτού λέγον τι έπραξα, πας της εστράφης την οδόν αυτού ως ύπος εφορμών εις την μάχη. Και αυτός ο πελαργός εν το ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς αυτού. Και η Τριγών και ο Γερανός και η Χελιδών φυλάτωση των καιρών της ελεύσεως αυτών. Ο δε λαός μου δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Αμήν. Συνεχίζει λοιπόν ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, το λόγο Του προς ένα λαό αποστατημένο με την ελπίδα ότι θα επιστρέψει. Η
Γιατί ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Δεν θέλει ο αμαρτωλός να πεθάνει, να πεθαίνει. Δεν θέλει ο άνθρωπος να πεθαίνει. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Θεός ότι ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί να τον πλέξει ο διάβολος με την πανουργία του και την πονηρία του στην απάτη, στο ψέμα, στο σκοτάδι. Ακόμη γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Θεός, πιο καλά από όλους, γιατί είναι αυτός ο δημιουργός μας, ότι μέσα στον άνθρωπο κατοικεί ένας νόμος, μια δύναμη, η δύναμη της αμαρτίας, την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπερνικήσει. Γι' αυτό και ο αγώνας του Θεού είναι η βοήθεια για να επιστρέψει ο άνθρωπος προς το Θεό. Η βοήθειά του είναι το έργο του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, είναι θαυμαστό. Πώς εργάζεται ο Θεός για να επιστρέψει τον άνθρωπο ώστε να τον ευλογήσει και να τον ετοιμάσει για την αιώνια ζωή. Μιλάει λοιπόν ο Θεός για το λαό αυτό, βλέποντας το λαό να κάνει, να προσφέρει ολοκαυτώματα και θυσίες. Παίρνει ζώα, τα θυσιάζει, τα καίει. Το βλέπει ο Θεός, αλλά πρέπει να τον διορθώσει. Γιατί δεν είναι το κρίσιμο σημείο τι προσφέρω, άλλο θέλει ο Θεός. Και ο Θεός λέει, προσθέσατε, λέει, στα ολοκαυτώματά σας τις θυσίες σας και φάγετε εσείς τα κρέατα αυτά. Δεν είναι αυτό το οποίο εγώ θέλω. Δεν είναι αυτό εγώ το οποίο προσέταξα καταρχάς τους πατέρες σας όταν εξήλθετε από την Αίγυπτο περί ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Εγώ τους είπα, πρώτα το λόγο μου θα λαμβάνετε υπόψη σας. Και ο λόγος του Θεού, ο αψευδής λόγος του Θεού, εκφράζει, αποκαλύπτει, φανερώνει το θέλημα του Θεού που πρέπει να γίνεται και να κυριαρχεί στη ζωή του ανθρώπου. Πρώτα το λόγο μου, από εκεί θα ξεκινάτε. Ακούστε τη φωνή μου. Δώστε προσοχή στα λόγια μου, στη φωνή μου. Εξητήσατε τη φωνή μου. Εξητήσατε το θέλημά μου. Και τότε εγώ θα είμαι ο δικός σας Θεός. Ο Κύριος, ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής, ο Ευεργέτης. Ο παντοδύναμος βοηθός, αλλά και ο γλυκός και τρυφερός φίλος σας. Και εσείς θα είστε δικός μου λαός. Εγώ θα ανήκω σε εσάς και εσείς θα ανήκετε σε μένα. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Η επιθυμία του Θεού είναι εξάρτηση, ιδιοκτησία, κληρονομιά, αλλά ταυτόχρονα πατρική φροντίδα, πατρική προστασία και βοήθεια. Εγώ θα είμαι ο δικός σου Θεός και εσύ θα είσαι ο δικός μου άνθρωπος, το δικό μου παιδί. Πολύ ωραία η σχέση αυτή, αδελφοί. Παρόμοια σχέση μπορούμε να δούμε μέσα στη ζωή των ανθρώπων, ο σύζυγος και σύζυγος, ο άντρας και η γυναίκα. Η γυναίκα λέει, ο άντρας μου, και ο άντρας λέει, η γυναίκα μου. Αλλά ταυτόχρονα παρόμοια σχέση μπορούμε να δούμε μόνο στον πατέρα και τη μητέρα προς το παιδί. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, και οι γονείς λένε, ο γιος μου, η κόρη μου. Αυτό σημαίνει μια ιδιαίτερη σχέση, πολύ κοντινή σχέση, οικείος του Θεού, πλησίων. Και ομολογεί ο Θεός ότι εγώ θα είμαι ο δικός σου Θεός, ο δικός σου Πατέρας, ο δικός σου Κύριος, θα με βρίσκεις όποτε με ζητήσεις, όποτε με χρειάζεσαι, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε καταλείψω όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και εσύ θα είσαι ο δικός μου λαός, το δικό μου παιδί,
ο δικός μου δούλος. Υπέροχη σχέση. Και αυτή η σχέση, αδελφοί αγαπητοί, δεν πραγματοποιείται, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στη ζωή των ανθρώπων παρά μόνο με το Λόγο του Θεού. Δεν γίνεται με την προσευχή. Έπονται όλα τα άλλα. Εν αρχή πάντοτε είναι ο Λόγος του Θεού. Πάντοτε. Με το Λόγο του Θεού θα ξεκινάμε για να μπορέσουμε να φτάνουμε στο τέλος. Και ο Λόγος του Θεού ποτέ μα ποτέ δεν θα πάψει να είναι δίπλα μας. Και μάλιστα να κατοικεί και πλουσίως εντός μας. Και συνεχίζει ο Κύριος. Εγώ θα είμαι Θεός σας, εσείς θα είστε λαός μου και αν περπατάτε στους δρόμους μου, τότε θα ευημερείτε. Και η λέξη ευημερία είναι πολύ ωραία λέξη. Δηλαδή είναι δύο στάδια, δύο θέσεις, δύο προϋποθέσεις που ο Θεός βάζει. Εξητείτε το λόγο μου και περπατάτε στο θέλημά μου. Εξητώντας το λόγο μου, εγώ θα είμαι ο δικός σας ο Θεός και εσείς ο δικός μου λαός. Οι σχέσεις πια κοντινή. Όχι ο Θεός εκεί μακριά και πού να τον βρω και ποιος θα ανέβει στον ουρανό και ποιος θα κατέβει από τον ουρανό. Όχι τέτοια πράγματα. Ο Χριστός θα είναι πάντοτε δίπλα σου μόνο όταν ενδιαφέρεσαι για το λόγο του. Για προσευχές, για ούτε και προφητείες, ούτε και προσευχές. Αδελφοί, αυτά όλα έπονται. Ωραία είναι. Αλλά έπονται. Η αρχή είναι ο Λόγος του Θεού. Μέσα μόνο από το Λόγο του Θεού θα έχεις ευλογημένη κοντινή σχέση με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Ξεχνώντας και ξεπερνώντας το Λόγο του Θεού δεν υπάρχει συνέχεια. Δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Εάν λοιπόν εξητείς το Λόγο του Θεού, γι' αυτό και στην Εκκλησία του Χριστού η λειτουργία της αληθινής Εκκλησίας ποια είναι? Δεν είναι να πάω να ακούσω να με ψέλνουν, ούτε να τους ψέλνω. Πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό της λειτουργίας της Εκκλησίας του Χριστού της αληθινής είναι η διδαχή των Αποστόλων. Όλα αρχίζουν με το Λόγο του Θεού. Η διδαχή των Αποστόλων. Μετά είναι η κλάση του άρτου, η κοινωνία μεταλλήλων και οι προσευχές, απαραίτητα. Αλλά πρώτον είναι ο Λόγος του Θεού. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που έχει συνειδητοποιήσει ότι το πρώτο βήμα στη ζωή του πρέπει να γίνεται με το Λόγο του Θεού. Το πρώτο ξεκίνημα. Πρωί, μεσημέρι, στη δουλειά, παντού. Ξεκίναμε το Λόγο του Θεού και θα δεις τη συνέχεια ευλογημένη. Αλλά υπάρχει και η δεύτερη προϋπόθεση. Υπακοή στο Λόγο του Θεού μετά. Τώρα θα σου αποκαλύψει το θέλημά του για να το εκτελέσεις. Έξω οι άνθρωποι δεν μπορούν να εκτελέσουν το θέλημα του Θεού γιατί δεν το ξέρουν. Όποιος εξητεί το Λόγο του Θεού, του αποκαλύπτεται το θέλημα του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να μην σου φανερώσει ο Θεός. Δεν γίνεται να μην σου φανερώσει ο Θεός, να μην σου εξηγήσει, να μην σου ερμηνεύσει. Αλλά η πρώτη επαφή, η δική σου με το Θεό, πρέπει να είναι πάντοτε ο Λόγος του Θεού. Και όταν θα σου αποκαλύψει το θέλημά του, πρόσεχε. Πρόσεχε. Θα περπατάς στο θέλημά του για να υπάρχει ευημερία στη ζωή σου. Και μέσα στη λέξη ευημερία περιλαμβάνονται τα πάντα. Πνευματική ευημερία, φυσική ευημερία, χαρά, ειρήνη, αγάπη, ευτυχία, αύξηση, οικοδομή. Ας μην νομίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι μπορούμε να παίξουμε με το Θεό και ας μην νομίζουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε την ευλογία του Θεού όπως εμείς σκεφτόμαστε, φανταζόμαστε, θα θέλαμε, θα επιθυμούσαμε ή θα αποφασίσουμε. Με το Θεό δεν μπορεί να παίξει ο άνθρωπος. Με το Θεό δεν μπορείς να παίξεις. Ό,τι σπέρνεις, αυτό θα θερίζεις.
Αν σπέρνεις κατά τη σάρκα, δηλαδή με τη δική σου λογική, με την ανθρώπινη, φυσιολογική, φυσική σοφία σου, θα θερίζεις φθορά. Δεν γίνεται να κάνει εξαίρεση ο Θεός να μας πλαχνιστεί, μας πλαχνίζεται και θα το δούμε. Αλλά ο θερισμός είναι φθορά. Εάν όμως παίρνεις το πνεύμα, και τι είναι σπέρνω το πνεύμα, τι είναι περπατώ κατά το πνεύμα, σπέρνω κατά το πνεύμα. Μην περιμένουμε, αδερφοί, να ακούσουμε σπουδαία πράγματα, μεγάλα πράγματα. Δεν είναι το περπατώ κατά το πνεύμα για τους ιδιαίτερα πνευματικούς ανθρώπους, δεν είναι τέτοια πράγματα. Το περπάτημα κατά το πνεύμα είναι να θέλω να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Με τόση απλότητα. Τι θέλει ο Θεός? Να πηγαίνω στην Εκκλησία. Να ακούω το Λόγο του Θεού. Να μην λέω, δεν βαριέσαι σήμερα, δεν θα πάω, αύριο δεν θα πάω. Πώς θα σε ευλογήσει ο Θεός? Δεν περπατάς κατά το πνεύμα τότε, περπατάς κατά τη σάρκα. Μόνο η Εκκλησία είναι? Όχι βέβαια. Μετά είναι η προσωπική σου η ζωή. Ο Θεός θέλει και ξέρουμε τι θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Και όσο μένουμε στην Εκκλησία, πιο πολλά ξέρουμε τι θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Και όσο μένουμε σε αυτά που ο Θεός θέλει στη ζωή μας, δηλαδή περπατάμε στον δρόμο που ο Θεός προσδιορίζει για μας, τόσο η ευημερία παρακυρίου έρχεται σε όλες τις συνθήκες της ζωής μας, σε όλες τις καταστάσεις. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία με τον Χριστό θα έχουμε μια ζωή πλούσια, δεν λέει τέτοιο πράγμα ο Λόγος του Θεού. Θα έχουμε μια ζωή με την ειρήνη του Θεού, δεν θα υπάρχει ταραχή, δεν θα υπάρχει αγωνία. Γιατί όλα μας τα ζητήματα θα πηγαίνουμε στο Θεό, θα τα αφήνουμε και ο Θεός θα τα παίρνει. Δεν θα υπάρχει βάρος, γιατί μπορούμε να το απορρίψουμε, μπορούμε να το διώξουμε, να το δώσουμε στο Χριστό να μας το πάρει. Δεν θα υπάρχει αμαρτία, γιατί μπορούμε να την καταδικάσουμε. Θα τη δώσουμε στο Χριστό και θα μας ελευθερώσει. Και όλα τα ζητήματά μας και τα αιτήματά μας όταν τα φέρνουμε στο Θεό, ο Θεός δεν μας λέει τι τώρα θα γίνει. Αλλά εκείνο που μας λέει είναι ότι η ειρήνη του Θεού που υπερβαίνει πάντα νου θα πλημμυρίσει την καρδιά σου, και όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στην ειρήνη του Θεού, τότε έρχεται η παρουσία του Θεού, η οδηγία του Θεού, και ξέρει ο άνθρωπος πώς να περπατήσει το δρόμο που θα τον πάει στην ευλογία. Η ευλογία δεν έρχεται, αν και πολλές φορές έρχεται, αλλά για να είμαστε σαφείς με το Λόγο του Θεού, δεν έρχεται ουρανοκατέβατη. Αν και θα δείτε και θα δούμε και το λέει η Γραφή ότι έρχεται, αλλά πρέπει να πας να την πάρεις. Ή το πιο σωστό, όπως το λέει η Γραφή, όταν θα έρθω επί της γης ο Χριστός, θα βρει την πίστη σου, θα σε βρει εκεί που έπρεπε να είσαι για να σου δώσει αυτά που του ζητάς. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Να είμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός, για να μπορεί ο Θεός, όταν έρθει ο προσδιορισμένος χρόνος και οι συνθήκες που ο Θεός πάλι θα ετοιμάσει, να μπορεί ο Θεός να στα δώσει όλα. Και έχει κάτι, αδερφοί αγαπητοί, που εγώ πάντοτε μένω. Και όταν προσεύχομαι λέω, Κύριε, το λες. Εάν ο πατέρας σας ο ουράνιος δεν λυπήθηκε το γιο του το μονογενή και τον έδωσε για τους ανθρώπους, δεν θα δώσει στους ανθρώπους τα πάντα? Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και όταν λέει στους ανθρώπους, δεν λέει σε μένα, εννοεί σε σένα. Δεν λέει σε όλους σας εκτός από μένα. Αυτές είναι νοοτροπίες ανθρώπινες και παγίδες του εχθρού. Σε όλους μας θα δώσει τα πάντα. Τα πάντα πια, τις δώσεις αγαθές και τα δώρα τα τέλεια. Δεν θα δώσει, διψάει ο άνθρωπος, πάρε μια δαχτυλίθρα νερό. Μα διψάω, δεν σου δώσει μια δαχτυλίθρα, θα σου δώσει ποταμέμους υδάτων ζώντων. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Αλλά πρώτα εξητούμε το Λόγο του Θεού. Μάλιστα, πιο σωστά, πρώτα εξητούμε το θέλημα του Θεού μέσα μόνο από το Λόγο του Θεού. Ύστερα, όταν μας φανερώσει ο Θεός τι πρέπει να κάνουμε, περπατάμε σε αυτόν, ο Θεός γίνεται δικός μου προσωπικός Θεός και εγώ γίνομαι προσωπικό παιδί του, δούλος του, και από εκεί και πέρα αρχίζει η ευημερία του ανθρώπου στην παρουσία του Θεού. Άρχισε η ευημερία.
Όμως λέει η Γραφή, να τώρα το πρόβλημα. Γιατί τότε δεν πήγανε καλά, τώρα αρχίζει το πρόβλημα. Πλην δεν άκουσαν το λόγο μου, δεν πίστηκαν, δεν υπάκουσαν, αλλά ούτε έκλειναν το οτίον αυτόν προς εμέ. Ούτε άκουσαν, ούτε προσπάθησαν να ακούσουν. Ούτε άκουσαν, ούτε εξεζήτησαν να ακούσουν. Αλλά τι έκαναν? Περπάτησαν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και με τις ορέξεις της καρδιάς τους, και το αποτέλεσμα είναι, αντί να πηγαίνουν μπροστά, πήγαιναν πίσω. Βλέπετε ότι τα αποτελέσματα είναι καλά όταν εξητούμε το θέλημα του Θεού μέσα από το Λόγο Του, και όταν αποφασίζουμε με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Χριστού, να περπατάμε στο θέλημά Του. Αλλά τα αποτελέσματα είναι άσχημα όταν ο άνθρωπος δεν ακούει και δεν προσπαθεί να ακούσει. Δεν εξητάει και δεν θέλει να ακούσει. Αλλά διοικείται, οδηγείται από τις επιθυμίες της καρδιάς του, δηλαδή από το θέλω του. Θέλω, θα ήθελα. Πόσο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να καταδικάσουμε το θέλω μας. Πόσο σημαντικό είναι. Δεν είναι εύκολο. Γιατί μερικές φορές αυτά τα οποία θέλουμε είναι πολύ σημαντικά στη ζωή μας. Και εδώ τώρα πρέπει να πάρουμε μία θέση. Θέλω κάτι το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ θα έρθει η πίστης ότι το θέλω το δικό μου, το οποίο θεωρώ τόσο σημαντικό, διαφέρει μετά πάσης βεβαιότητας από το θέλω του Θεού. Γιατί μας βεβαιώνει ο Θεός, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχει το θέλω το δικό σου, άνθρωπε, από το θέλω το δικό μου. Και εδώ τώρα πρέπει να μπει η πίστη στη μέση. Η πίστη στο Λόγο του Θεού, που είπε ότι θα ευημερείτε. Η εμπιστοσύνη στην ενέργεια και στην επέμβαση του Θεού, ότι ο Θεός θα μ' ακούσει. Αλλά ιδιαιτέρως η ελπίδα ότι κι αν ο Θεός δεν κάνει αυτό το οποίο θέλω, είναι έτοιμος να κάνει κάτι πολύ περισσότερο, καλύτερο και μεγαλύτερο, αυτό, δηλαδή αυτό το οποίο ο Θεός θέλει. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, αδελφοί. Δεν είναι να περπατάμε, να ζητάμε και να παίρνουμε, αν και αυτό λέει ο Θεός. Αλλά προσθέτει και κάτι άλλο, πλην όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ. Γιατί αυτό το οποίο ο Θεός θέλει είναι πολύ καλύτερο. Αλλά ξέρετε, το μπέρδεμα είναι εδώ, στο μυαλό μας, στις σκέψεις μας, στους διαλογισμούς μας. Γιατί το έχουμε ακούσει πολλές φορές, το έχουμε διαβάσει άλλες τόσες, ότι όλα τα ζητήματά μας πρέπει να τα αφιερώνουμε στο Θεό και να ησυχάζουμε. Αλλά έλα, όταν καίγεσαι, εύκολο είναι να λες τον άλλον. Αλλά όταν καίγεσαι εσύ, γιατί κάτι θέλεις και δεν γίνεται, κάτι ζητάς και δεν έρχεται, εκεί είναι τώρα, αγαπημένα μου αδέλφια, εκεί είναι η θέση μας στην παρουσία του Θεού. Εκεί είναι. Να πάρουμε στερεή απόφαση και να πούμε, να καταδικάσουμε το δικό μας το θέλω και να καταδικάσουμε και το δικό μας το δρόμο. Γιατί αν τελικά περπατήσουμε με τις βουλές και τις ορέξεις της καρδιάς μας, τότε δεν θα πηγαίνουμε μπροστά, θα πηγαίνουμε πίσω. Και θα είμαστε στην Εκκλησία, αλλά δεν θα προχωράμε μπροστά, θα πηγαίνουμε πίσω. Γι' αυτό και στη συνέχεια έρχεται ο Θεός και λέει, τώρα πρέπει να επέμβω πάλι. Γιατί κάνει, στέλνει προφήτες. Και λέει, από εκείνη την ημέρα και μέχρι σήμερα, εγώ εξαπέστειλα πάντα στους δούλους μου τους προφήτας κάθε μέρα, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων. Δεν αφήνει τον άνθρωπο, συνεχίζει ο Θεός. Άπαξ και δίσλαλη στον άνθρωπο ο Θεός. Και πρέπει να ακούμε. Και έστειλα τους δούλους μου τους προφήτες κάθε μέρα. Όμως αυτοί και πάλι δεν υπήκουσαν. Ούτε έκλειναν το οτίον, ούτε προσπάθησαν να ακούσουν. Δεν δέχτηκαν, δεν θέλησαν. Και μάλιστα
κλήρυναν και τον τράχυλον αυτών και έπραξαν χειρότερα των πατέρων αυτών. Τους μίλησε ο Θεός, δεν άκουσαν. Στέλνει προφήτες, σκληραίνουνε. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Σήμερα, αν ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, πρόσεξε, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Όπως την ημέρα του παραπικρασμού του λαού Ισραήλ που άφησαν τα κόκαλά του στην έρημο. Όταν ακούμε το λόγο του Θεού, μη σκληρύνουμε. Όλοι το έχουμε πάθει και εγώ από πείρα σας το λέω. Ακούω το λόγο του Θεού και λέω τώρα τα έχω ακούσει, τα ξέρω αυτά. Έτσι μου είχε πει κάποιος και εγώ το έχω πει. Πήγα και του είπα αδερφέ, τον έβλεπα, ταλαιπωρείταν και μου λέει όλα αυτά τα ξέρω αδερφέ Γιώργο. Αλλά έτσι είχα πει και εγώ, αυτά τα ξέρω. Τώρα τι γίνεται όμως. Αδερφοί, αυτά που ξέρουμε μας τα δίνει ο Θεός για να τα κάνουμε. Όχι για να τα ξέρουμε και να τα περιφρονήσουμε και να πάμε αλλού. Τα ξέρω και τα κάνω. Αυτοί όμως δεν υπήκουσαν και έκλειναν το οτίον αυτόν από μένα και από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και σκλήρυναν τον τράχυλό τους στην καρδιά τους και έπραξαν χειρότερα. Και πάλι ο Θεός δεν σταματάει. Τι καλός μου είναι ο Θεός, ποτέ δεν σταματάει. Δια τούτο, τώρα εσύ θα πας να μιλήσεις προς αυτούς η Ιερεμία. Το φτάνει στο τέλος. Γιατί υπάρχει μακροθυμία πραγματικά πολύ μεγάλη του Θεού, αλλά υπάρχει και τέλος της μακροθυμίας. Τώρα εσύ θα πας προσωπικά η Ιερεμία και θα τους μιλήσεις τα λόγια μου και θα τους φανερώσεις το θέλημά μου και θα τους πεις για την αγάπη μου και θα τους υπενθυμίσεις το λόγο μου από την αρχή και θα φτάσεις μέχρι τώρα. Αλλά γνώρισε ότι και σένα δεν θα σ' ακούσουν. Φοβερό είναι. Και σένα δεν θα σ' ακούσουν. Θα φωνάξεις προς αυτούς και δεν θα σου αποκριθούν. Γιατί έχουν σκληρύνει η καρδιά, γιατί έχει σκληρύνει ο τράχυλος. Ο λόγος του Θεού πια δεν είναι αποδεκτός. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, την καρδιά μας όταν σκληραίνει. Όταν σκληραίνει η καρδιά, να ξέρετε ότι ο Θεός φεύγει. Και το καταλαβαίνουμε όταν σκληραίνει η καρδιά. Γινόμαστε αυτό που λένε οι άνθρωποι πεισματάριδες. Δεν ακούμε κανέναν. Ναι. Και σας βεβαιώνω ότι το έχω πάθει και όχι μια-δυο φορές μόνο. Γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι όλοι σας το έχετε πάθει. Γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς. Αλλά τώρα το πρόβλημα δεν είναι πόσοι και αν το έχουμε πάθει. Το πρόβλημα είναι το επόμενο βήμα, η συνέχεια. Όταν διαπιστώσουμε, αδελφοί μου, αγαπητοί, ότι σκλήρυνε η καρδιά, τότε χρειαζόμαστε το αίμα του Χριστού. Χρειαζόμαστε επιστροφή, χρειαζόμαστε μετάνοια. Γιατί? Γιατί αν δεν υπάρξει αυτό, τότε συνεχίζει ο Ιερεμίας και λέει, όμως εσύ θα τους πεις, αυτή τώρα πια είναι έθνος το οποίο δεν ακούει τη φωνή του Κυρίου. Τέλειωσε. Πρώτη φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, πολλοστή φορά. Αντί να ακούσει με προσοχή, να φοβηθεί, να συσταλεί, να σκεφτεί, πιο πολύ αγριεύει, πιο πολύ σκληρύνεται. Αδέρφια μου, ποτέ να μην αφήνουμε την καρδιά μας να σκληρύνεται και όταν έχουμε απόλυτο δίκιο. Στο απόλυτο δίκιο μας γίνονται τα μεγαλύτερα σφάλματά μας. Τα μεγάλα μου λάθη τα έχω κάνει όταν ήμουνα απόλυτα βέβαιος. Δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός να δικαιώσει στον εαυτό σου. Τότε θα πάμε στην αυτοδικαίωση. Αυτό που θέλει ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, είναι να μας πλαχνιστεί ο Θεός. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Αυτό χρειαζόμαστε. Χάρη από το Θεό. Όχι να μας πει έχεις δίκιο, φύγε. Έχεις άδικο, έλα. Για τις περισσότερες φορές έχουμε άδικο. Θα έχουμε και δίκιο όμως.
Όμως το δίκαιο μας μη μας οδηγήσει σε σκλήρινση κατά πλάκας, που λένε οι άνθρωποι. Μη μας οδηγήσει σε κακό. Γιατί σε αυτή την περίπτωση τελειώνει ο Θεός. Λέει, πάει αυτό το έθνος, είναι έθνος που δεν ακούει τη φωνή του Κυρίου, ούτε δέχεται παιδεία. Δεν δέχεται παιδεία. Και τι σημαίνει παιδεία? Παιδεία είναι κάτι διαπαιδαγώγηση. Μάλιστα ο Κύριος μας λέει κάτι πολύ σοβαρό, που το έχουμε διαβάσει πολλές φορές. Ιέ μου, μη περιφρονείς την παιδεία του Κυρίου και μη χάνεις το θάρρος σου όταν σε ελέγχει. Μη λες δεν με νοιάζει. Μη περιφρονείς, μη καταφρονείς. Όταν ο Θεός έρχεται και λέει αντίθετα πράγματα από αυτά τα οποία σκέφτεσαι εσύ. Όταν ο Θεός σε οδηγεί σε διαφορετικό μονοπάτι από αυτό το οποίο θες εσύ. Γιατί όποιον αγαπά ο Κύριος, διαπαιδαγωγεί, παιδεύει. Το ότι ταλαιπωρείσαι, δοκιμάζεσαι, παιδεύεσαι, θεώρησε το όπως πραγματικά είναι η εκδήλωση της αγάπης του Θεού μέσα από τη διαπαιδαγώγηση. Πάρ' το αυτό έτσι. Πες σε ευχαριστώ Κύριε γιατί το χρειάζομαι αυτό. Γιατί μέσα από αυτή την ταλαιπωρία εσύ θα με βγάλεις χρυσάφι δοκιμασμένο. Το χρειαζόμουνα. Πίστεψε ότι ο Χριστός δεν κάνει πράγματα περίτα. Δεν είναι βασανιστής. Είναι αγαθός. Δεν είναι σκληρός. Είναι καλός. Δεν το κάνει για να σε βλέπει να κλαις. Όταν κλαις, κλαίει μαζί σου. Όταν θλίβεσαι, θλίβεται μαζί σου. Ας δεχόμαστε, αδελφοί, στη ζωή μας τη διαπαιδαγώγηση του Θεού σαν εκδήλωση της απεριόριστης, της άπειρης αγάπης Του. Μην αθυμούμε, μην περιφρονούμε, μην αποκάμουμε. Και μας το εξηγεί γιατί ο Θεός, αλλά προχωράει και σε κάτι που δεν πρέπει να το προσπεράσω. Και μαστιγώνει πάντα υιόν τον οποίον παραδέχεται. Μαστιγώνει, βέβαια. Ξέρετε τι ξύλο έχει φάει ο Παύλος? Ο Απόστολος Παύλος τι ξύλο είχε φάει? Σε κάθε πόλη ποιος θα τον δει πρώτος ήταν. Πόσο ξύλο θα φάει? Αυτό τι, πώς το έπαιρνε ο Παύλος? Με εγκατέλειψε ο Θεός? Όχι, έλεγε με παραδέχεται ο Θεός. Έτσι το σκεφτόταν. Και δόξαζε το Θεό. Ο Θεός τον οδήγησε και από την Τροάδα βρέθηκε στους Φιλίππους. Και από τους Φιλίππους βρέθηκε στη φυλακή. Και όχι μόνο αυτό, έφαγε και τις χρονιάς του. Δεν άρχισε τα παράπονα και τις γκρίνιες. Δεν είναι ωραίο, αδερφοί αγαπητοί, να γκρινιάζουμε στο Θεό. Είναι ωραίο να στρέφουμε το βλέμμα μας μέσα στο Λόγο του Θεού και να ψάχνουμε να βρούμε τι μας λέει ο Θεός. Και όλη τη νύχτα μαζί με το Σύλλα δοξάζαν το Θεό. Μα τι δοξάζαν το Θεό? Γιατί τους παραδέχεται ο Θεός. Τον δούλο των ιών των οποίων παραδέχεται μαστιγώνει. Και όταν έφαγαν ξύλο ο Πέτρος, ο Ιωάννης, στην αρχή, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, φύγαν λέει χαίροντες και δοξάζοντες γιατί αξιώθησαν να φάνε ξύλο για το όνομα του Χριστού. Μα τρελή είναι αυτή η χριστιανή. Καλή τρέλα όμως, τέτοια τρέλα πρέπει να έχουμε. Που να συμβαδίζει, να συμφωνεί με το Λόγο του Θεού. Και μας το εξηγεί αυτό το περίεργο, αν και δεν είναι περίεργο, το περίεργο χαρακτηριστικό. Εάν είσαστε χωρίς παιδεία, τις οποίες έγιναν μέτοχοι πάντες, τότε να φοβόσαστε, γιατί είσαστε νόθοι, νόθα παιδιά. Όταν διαπαιδαγωγείστε από το Θεό και θλίβεστε, να χαίρεστε γιατί σας αγαπάει ο Θεός, γιατί είστε παιδιά Του.
όταν δεν υπάρχει παιδεία, τότε ο Θεός λέει δεν είσαι παιδί μου εσύ. Τι να σου πω, εσύ μέσα δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Αν σου κάνω κάτι θα φύγεις. Και άντε να σε ψάχνω. Και περιμένει ο Θεός τώρα να αυξηθεί, να αυξηθεί, να γίνει παιδί Θεού για να αρχίσει τη διαπαιδαγώγηση. Γιατί τώρα εδώ που τα λέμε στην Ανούλα, την αγγονή μου που είναι 7 χρονών, τι διαπαιδαγώγηση να κάνω, πανεπιστημιακή, πατέρας της. Ή στη Λιδία που είναι 3 χρονών. Ή στην Λούσι Έλεν που είναι 7 μηνών. Τι να της δώσω να φάει τώρα, μπριζόλα, παϊδάκια. Και αν εμείς έχουμε σοφία τέτοια και ξέρουμε πώς συμπεριφερόμαστε στα παιδιά μας, πόσο μάλλον ο Θεός. Και έρχεται ο Θεός και λέει ως προς το χρόνο πρέπει να είστε διδάσκαλοι. Αλλά ακόμη έχετε χρίαν γάλακτος. Γιατί, γιατί δεν δέχεστε, αθυμείτε, περιφρονείτε τη διαπαιδαγώγηση του Θεού. Θέλετε όλα να είναι ήσυχα, καλά. Θα είναι. Και πράγματι στο μωράκι είναι όλα καλά. Η μάνα το φροντίζει, το ταΐζει, το πλένει, το καθαρίζει, το βάζει κάθε 3 ώρες και κοιμάται. Όλα καλά. Αλλά εσείς δεν είσαστε παιδιά Θεού. Μεγαλωμένα. Γιατί ένα παιδί όταν είναι 3 μηνών πίνει με τον πιπερό γάλα. Όταν πάει 2 ετών και πίνει με τον πιπερό γάλα, λες τώρα τι κάνει αυτό. Αν πάει 10 χρονών και πίνει με τον πιπερό γάλα, λες άρρωστο είναι. Άρρωστο δεν είναι, δεν είναι. Με τον πιπερό γάλα 10 χρονών, κάτι δεν πάει καλά στο παιδί αυτό. Και αν είναι και 20 χρονών και πίνει με τον πιπερό γάλα, τότε άστα βράστα. Έτσι μας βλέπει ο Θεός. Όχι να πίνουμε ακόμη με τον πιπερό γάλα. Δεν το θέλει ο Θεός, δεν αρέσει στο Θεό αυτό. Αυξανόμεθα, να αντρεύουμε, να μεγαλώνουμε. Και αυτό το μεγάλωμα πώς γίνεται, με τη διαπαιδαγώγηση. Ο Θεός έχει πρόθεση να μας πάει στα βαθιά, να μας οδηγήσει δια Πνεύματος Αγίου στα βάθη του Θεού. Και εμείς γλυφιτζούρι, κάτσε ρε παιδί μου. Ο Θεός να μας δίνει χάρη, αδερφοί, να βλέπουμε μέσα από τα μάτια του Θεού, μέσα από το Λόγο του Θεού. Και συνεχίζει για να το καταλάβουμε αυτό. Έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών, είχαμε παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς. Δε θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον Πατέρα των Πνευμάτων και ζήσει. Και ο Θεός μας λέει να υποτάσσεστε εις τους γονείς σας, να τιμάτε τους γονείς, τα μικρά παιδιά να υποτάσσεστε, στους μεγάλους να τιμάτε. Και τους σεβόμεθα. Δεν θα υποταχθούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων, γιατί εκείνοι για λίγες μέρες μας επέδευαν, πώς, κατά την αρέσκεια αυτών, έτσι πως τους αρέσει. Και εδώ να το προσέξουμε οι γονείς. Δεν θα εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας όπως μας αρέσει. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε αυτό το κακό. Εκπαιδεύουμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας κατά την αρέσκειά μας. Δηλαδή είμαι δικηγόρος, εγώ δικηγόρο θέλω να κάνω το παιδί μου. Είχα αποθυμένα εγώ να παίζω κιθάρα και, και στα παιδιά μου να παίζουν κιθάρα. Μ' άρεσε μια κοπέλα, άρεσε να κάνει μπαλέτο, το στέλνει το παιδί σου στο μπαλέτο. Επειδή έτσι του αρέσει, προσέξτε τη λέξη, κατά την αρέσκεια αυτών. Ό,τι μας αρέσει κάνουμε, λάθος, αλλά έτσι κάνουμε. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πάχαινα εγώ, μην τρώτε, έλεγα στα παιδιά μου. Εγώ πάχαινα στα παιδιά μου, έλεγα κάντε δίαιτα. Κατά την αρέσκεια ημών. Σιγά σιγά τα καταλαβαίνουμε. Αν φτάσω στα 80 πιθανόν να καταλάβω κι άλλα. Αλλά έτσι είναι, έτσι είναι. Έχουμε δημιουργήσει πρότυπα και θέλουμε να τα μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Ο Θεός όμως δεν μεγαλώνει έτσι τα παιδιά του. Ο Θεός όμως μας εκπαιδεύει και μας διαπαιδαγωγεί προς το συμφέρον μας. Άλλο λοιπόν να διαπαιδαγώ το παιδί μου έτσι πως μ' αρέσει, να το κάνω λεβέντη, να το στείλω στο καράτε γιατί το έχω αποθυμένο. Θέλω να είναι όμορφος γιατί εγώ ήμουν άσχημος. Και άλλο να διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας
κατά το συμφέρον τους. Και ποιο συμφέρον? Μέτοχοι της αγιότητος του Θεού. Αυτή είναι, αδερφοί αγαπητοί, η διαπαιδαγώγηση του Θεού, για την οποία ο Θεός λέει στον Ιερεμία, πες ότι είναι λαός που δεν ενδιαφέρεται, δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει τη φωνή του Κυρίου και δεν δέχεται την παιδεία αυτού. Το αποτέλεσμα, η αλήθεια εξέλιπε και χάθηκε από το στόμα τους. Πάει η αλήθεια. Δεν υπάρχει αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Ο λόγος του Θεού. Η φωνή του Θεού χάνεται. Ούτε στην καρδιά, ούτε στα αυτιά, ούτε στο στόμα η φωνή του Θεού. Και τι λέει? Ό,τι θέλει. Ακούει ό,τι θέλει, περπατάει όπως θέλει και τελικά λέει και ό,τι θέλει. Κούρευσον τώρα τα μαλλιά σου. Ταπεινώσου. Απόρριψον τις τρίγες σου. Ανάλαβε θρήνον εις τους ψηλούς τόπους, γιατί ο Κύριος σε απέρριψε. Βέβαια. Σε απέρριψε, εγκατέλειψε τη γενεά αυτή, οργίστηκε, γιατί ο λαός Ισραήλ έθεσε τα βδελίγματα αυτών στον οίκον μου, λέει ο Θεός, για να μοιάνουν αυτόν. Τώρα πια ξέφυγε ο άνθρωπος. Και όταν πάρει τον κακό το δρόμο, δεν γυρίζει πίσω εύκολα. Πήρε τον κακό το δρόμο. Δεν λογαριάζει ούτε το λόγο του Θεού, ούτε τίποτα λογαριάζει. Το βδέλυγμά του, ποιο είναι το βδέλυγμά του? Η επιθυμία της καρδιάς του. Το είδωλό του. Αυτό για το οποίο αγωνίζεται, αυτό το οποίο αγαπάει, αυτό το οποίο για το οποίο πεθαίνει. Πάει και το βάζει στον οίκον του Θεού. Και οικοδομεί και ψηλούς τόπους για ανακαίωση τους ιούς και τα στιγατέρας αυτών, τα οποία εγώ ούτε προσέταξε, λέει ο Θεός, ούτε καν ανέβησα στην καρδιά μου. Κι όμως ξεκίνησαν με την έξοδο από την Αίγυπτο και καταλήγουν να βάλουν στο ναό του Θεού βδελίγματα και να καίνε, ακούστε τώρα την οδηγία του διαβόλου, να καίνε τους γιους τους και τις θυγατέρες τους θυσία στους καινούριους θεούς. Μα μπορεί να έχει τέτοιο κατάντημα ο άνθρωπος? Αδερφοί, όχι μπορεί. Αυτό θα είναι το κατάντημα του ανθρώπου που περιφρονεί το Λόγο του Θεού, την παιδεία του Κυρίου. Δυστυχώς. Γιατί βγαίνοντας έξω, τι συμβαίνει τώρα? Λέει ο Ιησούς Χριστός, μας το εξηγεί, δεν μας αφήνει να είμαστε σε άγνοια. Λέει, το δαιμόνιο που βγήκε επιστρέφει και βλέπει καθαρισμένο τον οίκον, αλλά κενό, άδειο. Πάει ο Χριστός, πάει η παρουσία του Θεού. Τον είχε καθαρίσει ο Χριστός, αλλά ο άνθρωπος τον έβγαλε. Είχε γεμίσει τον οίκον με το Λόγο του Θεός, ο άνθρωπος τον απέρριψε. Σκληρό αυτό που λέει ο Χριστός, αλλά είναι, πρέπει να είναι η αλήθεια, είναι η αλήθεια. Πηγαίνει, λέει, δεν μπαίνει μέσα, πηγαίνει και παίρνει 7 πνεύματα πονηρότερα αυτού και επιστρέφουν και καθίστανται μέσα. Και τα έσχατα γίνονται χειρότερα των πρώτων. Και όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, πάρει το δρόμο το κακό, τα έσχατα γίνονται χειρότερα από τα πρώτα. Ο Θεός να μας φυλάει. Εκεί δε που τα πράγματα είναι πραγματικά τραγικά, είναι όταν ένα παιδί έχει γεννηθεί στην Εκκλησία και αποφασίσει να στρέψει προς τα έξω. Χωρίς να το καταλάβει γίνεται. Και φτάνει να την αφυλάει τελικά γουρούνια. Χωρίς να το καταλάβει γίνεται. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να αφήσουμε τη διαπαιδαγώγησή μας στα χέρια του Θεού. Αλλά και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας επίσης στα χέρια του Θεού. Δεν είναι να παίξουμε με το Θεό, δεν παίζουμε. Δεν μπορούμε να παίξουμε. Μπορούμε να ευημερούμε, να απολαμβάνουμε, να ευλογούμεθα, να δοξάζει το Θεός, αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν μπορούμε. Τα πνευματικά δεν είναι, αδελφοί, απλά πράγματα. Έχουν κινδύνους. Και οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι για μας, επειδή ξέρουμε.
Όποιος ξέρει, λέει, θα δαρθεί περισσότερο από αυτόν που δεν ξέρει. Και τους καιρούς της αγνίας ο Θεός τους παραβλέπει. Και φωνάζει τους ανθρώπους να έρθουν να επιστρέψουν και να σωθούν. Αλλά όταν ένας άνθρωπος ξέρει, τότε συνειδητά επιλέγει δρόμο άλλων από αυτόν που είναι ο Χριστός. Ο Θεός να μας φυλάει. Και αυτό έχουμε και ευθύνη, να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Να ζητάμε έλεος ο ένας για τον άλλον. Όταν βλέπουμε την καρδιά μας, όταν βλέπουμε την καρδιά ενός άλλου ανθρώπου, μην το περάσουμε για αστείο. Να προσευχόμαστε, αδελφοί. Να ζητάμε βοήθεια από το Θεό. Δεν είναι... υπάρχει απώλεια. Ο Θεός δίνει εδώ ζωή και αυτή είναι αυθονία, αλλά και κληρονομιά στον ουρανό, αλλά και υπάρχει και απώλεια. Υπάρχει κόλαση. Ο Θεός να μας φυλάει. Και μη σας φαίνεται παράξενο. Υπάρχει και το απολωλός πρόβατο που έχασε το δρόμο του κατά λάθος και δεν το κατάλαβε. Υπάρχει χαμένη δραχμή μέσα στην εκκλησία. Υπάρχει και ο άσωτος Υιός, αλλά υπάρχει και ο δούλος, ο πονηρός και ο κακός. Ο Θεός να μας φυλάει, να εξητούμε και να ξεκινάμε τα πάντα στη ζωή μας από το Λόγο του Θεού. Και μην ξεχνάμε ποτέ, πάντοτε, εν αρχή ήτο ο Λόγος. Και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Και δεν έγινε τίποτα το οποίο δεν έκαμε ο Λόγος του Θεού. Αυτά ακριβώς συμβαίνουν και στη ζωή μας. Στη ζωή μας ήταν πάντοτε η αρχή ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού ήταν στο Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος μέσα μας. Και τίποτα δεν μπορεί να γίνει στη ζωή μας παρεκτός δια του Ιησού Χριστού. Με μεγάλο, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, μετά φόβου και τρόμου εργάζεστε τη σωτηρία σας. Η σωτηρία μας είναι ένα έργο. Έχουμε αποστολή. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν εργάζεται, πλησίον είναι να βγει απόξω. Ψάξε και βρες δουλειά μέσα στην εκκλησία. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, το έργο του Θεού μέσα στη ζωή μας πάρεργο. Είναι η χάρις που κάνει ο Θεός για να στεκόμαστε και να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Χάρις είναι. Και όσο εργάζεσαι το έργο του Θεού, τόσο ο Θεός θα εργάζεται το έργο το δικό σου. Και όσο υπηρετείς εσύ και εργάζεσαι στα παιδιά του Θεού, τόσο ο Θεός θα υπηρετεί και θα εργάζεται τα παιδιά τα δικά σου. Και όσο εργάζεσαι εσύ τη σωτηρία των ανθρώπων, τόσο ο Θεός θα εργάζεται στη ζωή σου, τη σωτηρία τη δική σου και της οικογένειάς σου. Γι' αυτό τι φωνάζει ο Χριστός. Μην εργάζεστε για την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά για την τροφή τη μένουσα, που η ζωή είναι αιώνιον. Μην πάρουμε αστείο αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού. Εργάσου. Βρες και δούλεψε. Αλλιώς το μυαλό σου θα το πάρει στα χέρια του από μακριά ο εχθρός και θα το διαλύσει. Δούλεψε όσο μπορείς πιο πολύ. Και για να μας βοηθήσει ο Θεός μας δίνει κίνητρα. Ο μισθός θα είναι κατά τον κόπο εκάστου. Δεν υπάρχει άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, που μπορεί να πάρει κάτι αν δεν δουλέψει. Για να σπουδάσεις θα πρέπει να δουλέψεις. Και να, ό,τι και να κάνουμε πρέπει να δουλέψουμε. Και για την αιώνια ζωή πρέπει να δουλέψουμε. Εάν δεν κάνεις τίποτα, πλησίον είναι το πρόβλημα. Και δεν τα λέμε, αδερφοί αγαπητοί, εμείς. Τα λέει ο Λόγος του Θεού. Εργάσου για την τροφή τη μένουσα, η ζωή είναι αιώνια. Ό,τι μπορείς κάνε. Θα περιμένω να μου πει ο Θεός. Ο Θεός σου λέει ό,τι μπορείς κάνε. Αυτό που μπορείς το έχει δώσει ο Θεός. Αυτό που δεν μπορείς δεν το έχει δώσει κανείς.
Και μην κοιτάς δίπλα σου αν οι άλλοι εργάζονται. Καθένας για το δικό του σταυρό κρατάει. Το δικό του φορτίο κουβαλάει. Το δικό του έργο. Ο Χριστός λέει έρχομαι ταχαίως για να ανταποδώσω στον καθέναν τι. Κατά το έργο εκάστου. Προσέχετε αδερφοί. Προσέχετε. Εργάζεστε. Για την τροφή τιμένουσα η ζωή αιώνιων. Εάν δεν εργάζεστε για την τροφή τιμένουσα δεν υπάρχει ζωή αιώνιος. Πρόβλημα θα υπάρξει. Ο Θεός να μας βοηθάει. Να ψάλουμε τον ύμνο 220. Ύμνος 220.